Βάσουμε τον κώδικα, το που είχαμε φτιάξει την προηγούμενη φορά, όλο το φάκελο Django Intro ουσιαστικά. Και αυτό τον κώδικα μετά θα μπούμε, θα το κάνουμε zip στο PC μας, θα μπούμε στο mylag.gr/edu και θα ανεβάσουμε αυτό το zip που φτιάξαμε. Αυτό είναι για τυπικούς λόγους πρέπει να το κάνουμε. Να πούμε κάτι, όσοι έχετε VM στον ωκεανό, μην κάνετε power off ποτέ, γιατί μετά θα μπορείτε να τα ανοίξετε. Θα πρέπει να τα ανοίξουμε εμείς. Ενώς μην κλείνετε τις VM. Άμα κολλήσετε, θα κάνετε ένα restart, ένα reboot, ας το πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, θα κλείνετε το SSH. Το booty, το SSH στα Linux, ότι... Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Καθυστερήσαμε λίγο τώρα να ξεκινήσουμε. Για διάφορους λόγους. Τι θα κάνουμε τώρα σήμερα. Καταρχάς, να ανοίξουμε όλοι λίγο την παρουσίαση, την εκφώνηση ουσιαστικά του workshop που θα γίνει σήμερα στο mylag.gr/edu. Μπαίνουμε στο μάθημα και είναι, η παρουσίαση λέγεται EdX XBlox Intro Workshop. Στη σημερινή ημερομηνία. Είναι ένα PowerPoint, ένα... Έχει κάποιες διαφάνειες. Λοιπόν, καταρχάς ποια θα είναι η δομή σήμερα. Σήμερα θα είναι λίγο πιο δομημένο το μάθημα από την προηγούμενη φορά. Θα ακολουθήσουμε ουσιαστικά τις διαφάνειες, οπότε θα είναι καταγεγραμμένες οι εντολές, θα είναι και καταγεγραμμένα όλα, δεν θα ψάχνουμε πώς λέγεται η εντολή στον καθένα. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις διαφάνειες, για να προετοιμάσουμε το περιβάλλον θα πρέπει καταρχάς να συνδεθούμε στο SSH με τον χρήστη Vagrant, όπως είχαμε συνδεθεί την προηγούμενη φορά. Και αφού συνδεθούμε με τον χρήστη Vagrant, θα τρέξουμε ουσιαστικά τις ίδιες εντολές που είχαμε τρέξει την προηγούμενη φορά για να δημιουργήσουμε το Virtual Environment. Οι εντολές είναι... Βασικά για να μην τις γράψω, οι εντολές είναι στο GitHub, στο σεμινάριο 2, ακριβώς οι ίδιες. Είναι Virtual Env... δεν θυμάμαι πώς το είχαμε πει τώρα. Και μετά ένα με source κάτι. Στο GitHub σεμινάριο 2, το προηγούμενο σεμινάριο, το GitHub δηλαδή, είχε στο readme του κάποιες εντολές που γράφουμε για να προετοιμάσουμε το περιβάλλον. Πού είναι? Τις εντολές έχουμε μεταφέρει και κάτω-κάτω για να τις δείτε. Δεν θα χρειαστεί. Είναι το Django, θα ξαναμπεί το Django, αλλά θα ξαναμπεί σαν μέρος των βημάτων που θα κάνουμε. Το install Django δεν χρειάζεται να το κάνεις. Άμα θες μπορείς να το κάνεις, δεν θα κάνει διαφορά. Θα το κατεβάσει μόνο του μετά. Το φτιάξαμε όλοι το virtual environment. Υπάρχει κάποιος που δεν έκανε τις δύο εντολές αυτές? Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Καταρχάς, πριν αρχίσουμε να γράφουμε άλλες εντολές, να πω λίγο τι θα κάνουμε. Ποιος είναι ο στόχος σήμερα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά μάθαμε λίγο για το Django. Μάθαμε πώς φτιάχνουμε μια πολύ απλή εφαρμογή σε Django με μια φόρμα. Εδώ θέλω να ρωτήσω, πόσοι από εσάς κάνατε, ας πούμε, κάτι πάνω στο tutorial του Django που είχαμε πει την προηγούμενη φορά? Οτιδήποτε, κάποια από τα βήματα. Μόνο εσείς. Όχι, θα δουλέψουμε στον ίδιο χρήστη, αλλά θα δημιουργήσουμε νέο φάκελο για το νέο workshop. Ωραία, δεν πειράζει. Θα το κάνετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σήμερα τώρα τι είναι. Σήμερα θα φτιάξουμε ουσιαστικά το πρώτο μας blog στο EdX. Θα φτιάξουμε ένα πολύ απλό blog, το οποίο θα εμφανίζει κάποια links, τα οποία θα μπορεί να κάνει customize ο καθηγητής και τα οποία θα τα βλέπει μετά ο φοιτητής. Αυτή είναι η ιδέα. Θα δουλέψουμε πάνω στο EdX. Υπόψη είναι ότι
Γι' αυτό ρώτησα κιόλας πόσοι το κάνατε, γιατί αυτό βασίζεται πάνω στο Django που θα κάνουμε σήμερα. Τα Xbox, τα Xbox βασίζονται ουσιαστικά πάνω στο Django, είναι, πρακτικά είναι views, να το πούμε έτσι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει καταρχάς τώρα στο SSH με τον Χρήστη Vagrant. Έχουμε κάνει τις δύο εντολές που λέγαμε στα seminars. Και πάμε και φτιάχνουμε καταρχάς ένα φάκελο με όνομα Seminar 3. Εκεί μέσα θα δουλέψουμε το συγκεκριμένο workshop. Μετά το background SSH τρέχεις δύο εντολές που έχεις στο σεμινάριο 2 στο GitHub. Όχι MKD, κάτω-κάτω, scroll down, στο κάτω-κάτω τη σελίδα. Έχει δύο εντολές, κάτω-κάτω στη σελίδα, στο readme, έχει δύο εντολές. Ναι. Αυτές τις δύο. Git clone. Όχι το git clone, ρε παιδιά. Για κάνει ένα refresh. Κάτι μου μυρίζει. Έλα. Ναι, άνοιξε το μία. Να μπω στο master. Ναι, για μπες στο master. Για κάνε... Σε ποιο είναι, σε ποιο branch είναι. Θα ξαφτήσουμε το ίδιο. Πού είσαι τώρα, στο Django, πού είσαι, για πήγαινε πάνω. Δεν μπορείς, κάτι δεν κάνει για χθες καλά. Πόσοι από εσάς δεν βλέπετε τις δύο εντολές, κάτω-κάτω στη σελίδα πρέπει να έχει δύο εντολές. Η μία είναι virtual end και η άλλη είναι source κάτι. Είναι σε ποιο είναι? Οκ, λοιπόν, διόρθωσε τότε, δεν είναι στο προηγούμενο σεμιναρίου. Είναι στο GitHub, αλλά δεν είναι στο GitHub του δεύτερου σεμιναρίου, είναι στο GitHub του edX Seminar, το οποίο έχει μέσα wikis, έχει readmes. Λοιπόν, το βρήκετε, ωραία. Εγώ που θα φτιάξω μέσα στο... Δεν χρειάζεται να κάνεις MKDIR, κάνεις αυτές τις δύο εντολές, όπως τις βλέπεις. Copy-paste. Ναι, όπως έβαλε, με το που μπήκες, όπως έβαλε. Όπου σε έβαλε, στο home που μπαίνεις, τρέξε αυτές τις δύο εντολές. Τρέχετε αυτές τις δύο εντολές, ναι, όπως τις βλέπετε. Πρώτα στο MacDir μέσα, στο φάκελο... Δεν κάνεις MKDIR, όχι. Στο Seminar 3 τρέχουμε αυτές τις δύο εντολές. Ένα λεπτάκι. Α, έχεις προχωρήσει. Τις έχετε τρέξει τις άλλες δύο εντολές πριν? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, κάνε λίγο ένα. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να βγεις λίγο. Βασικά είναι και σε λάθος φάκελο. Δεν κάνει διαφορά. Είσαι με ρε παιδιά, πού το έχετε βάλει? Έχετε μπει σαν background. Έχετε κάνει, όχι, δεν είσαι μέσα σαν background, είσαι σαν, λοιπόν, ξαναμπες. Ξαναμπες λίγο με username, background, password, my luck, edit. Και ξανά δω και εσύ που είσαι. Γεια σας και ξαναμπες μία. Έχετε μπει σαν user edX app, ο οποίος είναι σε, έχει άλλο φάκελο για home. Αυτές τις δύο αρχικά, ναι. Αυτές τις δύο. Εδώ είναι κομπλέ. Όχι, πρέπει να κόβεις το background. Όχι. Μάλλον το έκλεισα κάτι. Έκλεισα να καταλάβω στον υπολογιστή. Έχοντας ανοιχτός. Το κάνεις halt. Ναι, για ξανά. Όταν το κάνω up. Εδώ υπάρχει ένα θεματάκι με το background, το οποίο... Δεν είχε κλείσει καλά το background πριν. Παίρνει πάντα το ίδιο με 7 μηνύματα. Μπήκατε? Ναι, τρέξα μόνο τις δύο. Καλευθεία. Για μισό λεπτάκι να δω πού είμαι.
Μπήκε σαν Vagrant και τι έγραψες? Αυτό σε δει. Όχι. Έτσι. Όχι, όχι. Είναι αυτές εδώ οι δύο. Αυτές. Οπότε ξαναβγες, ξαναμπες και εξτρέξεις αυτές τις δύο. Εντάξει. Όταν είσαι μέσα στις δύο, τέτοια πρέπει να σου αλλάξει το save που κάνει. Ποιο? Θα σου βάλει μπροστά Django λογικά. Οκ. Ή Django. Ναι, οκ, έξπλο. Ναι, ναι, είναι σωστό. Είσαι κομπλέ εδώ. Τρέξει, τρέξει. Ωραία, κομπλέ. Εσύ είσαι κομπλέ. Λογικά είσαι κομπλέ. Ποιες. Εντάξει. Το ίδιο μας κάνει, ναι. Απλά είναι διαφορετικό το όνομα του environment. Εντάξει. Εντάξει, εσύ είσαι μπροστά. Ωραίος. Εσύ είσαι κομπλέ. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω σε αυτό το σημείο έχουμε όλοι φτιάξει τον φάκελο Seminar 3. Έχουμε μπει στο Seminar 3. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Καταρχάς να πω δύο λόγια για τα X-Blocks. Τα X-Blocks ουσιαστικά είναι μια... τα X-Blocks είναι ουσιαστικά μια δομή την οποία είναι κάποια blocks τα οποία τα κάνουμε add σε ένα μάθημα. Αλλά δεν είναι ένα... Καταρχάς ποια είναι η ιεραρχία του index. Λοιπόν, το index ξεκινάει και έχει sections. Sections είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε όταν μπαίνουμε σε ένα μάθημα, σε ένα course, έχει ένα μενού στα αριστερά. Αυτό το μενού είναι τα λεγόμενα sections, τα οποία μπορούν να περιέχουν και subsections, τα οποία δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα τα sections και τα subsections περιέχουν μέσα units. Τα οποία units τι είναι? Είναι ουσιαστικά το περιεχό, είναι σελίδες πρακτικά. Και αυτές οι σελίδες, τα units, αποτελούνται τώρα από blocks. Οπότε, τι θέλω να πω, ότι μία σελίδα που βλέπουμε εμείς στο index, μία σελίδα που βλέπουμε στο index αποτελείται από πολλά X-blocks. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι το X-block δεν είναι σελίδα, δεν είναι μία σελίδα, είναι ένα κομματάκι της σελίδας που βάζουμε. Ο καθηγητής διαμορφώνει μέσα από γραφικό περιβάλλον, θα το δείτε και εσείς τώρα που θα δοκιμάσουμε και τον block μας στο προς το τέλος του μαθήματος. Αλλά η ιδέα είναι ότι η σελίδα του μαθήματος, το περιεχόμενο, αποτελείται από X-blocks. Δηλαδή μπορεί αυτό εδώ πέρα να είναι ένα βίντεο. Από κάτω, από το βίντεο, να έχει μία εργασία, ένα homework ας πούμε. Κάτι το οποίο κάνει ο φοιτητής. Υπό αυτή την έννοια κιόλας, υπό αυτή την έννοια το index ας πούμε είναι και ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Ουσιαστικά μας δίνει ένα περιβάλλον μέσα από το οποίο βάζουμε περιεχόμενο. Είναι κάτι, να το πούμε αλλιώς, είναι αυτή εδώ η μορφή, η δομή είναι πολύ αντίστοιχο κιόλας και με CMS όπως ας πούμε το WordPress, το Joomla και τέτοια. Λοιπόν, τώρα ξαναπάμε λίγο στα πιο hardcore θέματα. Καταρχάς, για να φτιάξουμε ένα X-block πρέπει να κατεβάσουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, το X-block μας δίνει καταρχάς ένα SDK. Για να βάλουμε το SDK χρειαζόμαστε να κατεβάσουμε κάποια requirements. Οπότε πάμε και ακολουθούμε λίγο τις εντολές στην διαφάνεια 3. Εντολές στη διαφάνεια 3, αφού έχουμε φτιάξει το φάκελο, γράφουμε git clone και παίρνουμε από αυτό το URL, το οποίο τι είναι? Είναι το base code του X-block ουσιαστικά, είναι ένας κώδικας που μας δίνει το index, πάνω στον οποίο θα βασιστούμε για να κατεβάσουμε τα προαπαιτούμενα που χρειάζεται για να αναπτύξουμε κώδικα στα X-blocks. Οπότε ακολουθούμε λίγο τις οδηγίες. Μέχρι τουλάχιστον τη διαφάνεια 4. Ναι. Δεν μπορείς να ανοίξεις τα PowerPoints, να σου πω. Οκ. Αυτή είναι η 4. Όπα. Εδώ είσαι. Κάτσε ένα μισό λεπτάκι.
Θα πω λίγο στο... email του, να το... όχι, εγώ έλεγα θα πω λίγο στο Χρήστο να το κάνει PDF αυτό. Α, okay. Για, να το έχουμε, για να το έχουμε και σε PDF, ναι. Ποιο του το δω. Ναι, ναι. Αφού κάνουμε αυτά που λες η διαφάνεια 5, αυτό θα βγάλει ένα, τέλος πάντων θα βγάλει ένα κατεβατό. Άμα δεν βγάλει error, είμαστε OK. Περιμένουμε 2 λεπτάκια να το κάνουν όλοι και θα προχωρήσουμε. Θεωρητικό και πρακτικό. Η εντολή που κάνουμε σε αυτή τη διαφάνεια και λέμε pip install pavla requirements, τι κάνει ουσιαστικά? Πάει και διαβάζει ένα αρχείο. Εμείς αυτό που κάναμε clone, αυτό που, ο κώδικας που κατεβάσαμε, έχει μέσα ένα αρχείο που λέγεται requirements.txt. Αυτό τι είναι? Είναι ένα αρχείο, άμα το ανοίξουμε κιόλας με έναν editor, μπορούμε να δούμε τι είναι. Ότι είναι ένα αρχείο, ένα text αρχείο, που λέει ουσιαστικά αυτό το πακέτο που κατεβάσαμε, τι προαπαιτούμε να έχει για να τρέξει, τι χρειάζεται για να τρέξει. Οπότε όταν το κάνουμε install, αυτός πάει, διαβάζει το αρχείο και βρίσκει τα προαπαιτούμενα και τα κατεβάζει. Γενικά αυτό είναι το pip, είναι ένα εργαλείο της Python, το οποίο μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε dependencies, μας βοηθάει να κατεβάζουμε πακέτα μαζί με όλα τα προαπαιτούμενα που χρειάζονται για να τρέξουν τα πακέτα. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι τώρα ποιο είναι? Λοιπόν, καταρχάς εγκαταστήσαμε το base code του XBlock, όλα καλά. Προχωράμε να εγκαταστήσουμε λίγο και το XBlock SDK. Το SDK τι σημαίνει ουσιαστικά? Είναι Software Development Kit, αυτό σημαίνει σαν αρκτικό λέξο. Software Development Kit. Software Development Kit ουσιαστικά είναι τώρα κάποια tools, κάποια εργαλεία που έχουν φτιάξει αυτοί για μας σαν developers, ώστε να μπορούμε εμείς να αναπτύξουμε πιο εύκολα τα blocks μας. Ωραία, και ποια είναι αυτά τα εργαλεία? Ένα από αυτά τα εργαλεία, ας πούμε, είναι ένα γραφικό, όχι γραφικό, ένας wizard, ας το πούμε, ένας command line wizard που μας επιτρέπει, βάζοντας το όνομα και το όνομα μιας κλάσης, να μας δημιουργήσει αυτό έναν αρχικό κώδικα για το XBlock μας. Δηλαδή, θα φτιάξει αυτό τη δομή των αρχείων, θα φτιάξει αυτό για μας ένα αρχικό κώδικα, κάποια views τέλος πάντων που θα υπάρχουν μέσα σε αυτό το block, θα τα αναλάβει αυτός για μας και εμείς απλά θα κάνουμε edit μετά τον κώδικα που μας έφτιαξε αυτός. Οπότε μας διευκολύνει τη ζωή ουσιαστικά το SDK. Οπότε το κάνουμε μία clone, τρέχουμε μία τις επόμενες εντολές, κατεβάζουμε αυτό, το κάνουμε clone. Το μπαίνουμε στο φάκελό του και γράφουμε make install για να το εγκαταστήσουμε. Αυτές είναι εντολές που μας δίνουν αυτοί ουσιαστικά, δεν είναι κάτι δικό μας. Αφού το κάνουμε θα μας δείξει, τέλος πάντων, να υπάρχει ένα screenshot με το τι θα πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι το έχουμε κάνει καλά. Το έχετε κάνει? Κουλέ, ωραία.
Ευχαριστούμε λίγο ότι όλοι είμαστε και στο σωστό φάκελο. Όποιοι έχουν τελειώσει, γράψτε PWD. PWD τι μας δείχνει? Μας δείχνει ουσιαστικά σε ποιο φάκελο του συστήματος είμαστε. Ωραία. Ο φάκελος που θα πρέπει να είμαστε είναι slash home slash vagrant slash seminar 3 slash τέλος πάντων, το θέμα είναι να είμαστε στο seminar 3. Το που είμαστε μετά είναι άμα είμαστε στο seminar 3, είμαστε σωστά. Αφού κατεβάσουμε αυτό το SDK, μετά το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικά ένα φάκελο μέσα στον οποίο θα μπει μέσα στον οποίο θα δουλέψει αυτό το script, μέσα θα δουλέψει τέλος πάντων το SDK και θα μας δημιουργήσει τον αρχικό μας κώδικα. Οπότε γι' αυτό στην επόμενη διαφάνεια κάνουμε MKD, φτιάχνουμε ένα φάκελο που τον έχουμε πει edX work, μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε. Δεν έχει καμία σημασία πώς θα τον πούμε αυτό το φάκελο, είναι ο φάκελος μέσα στον οποίο θα φτιάξουμε τον κώδικά μας. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αφού φτιάξουμε το φάκελο που θα είναι ο κώδικας μας, ότι τρέχουμε αυτό εδώ το script xblocksdk slash script slash startnew.py. Αυτό είναι ένα script το οποίο μας αρχικοποιεί ένα block. Και πάλι υπάρχει στο τέλος ένα screenshot που μας δείχνει τι πρέπει να δούμε αφού γίνει αυτό. Όταν τρέχετε το script, προσέξτε τα κεφαλαία και τα μικρά. Είναι case sensitive αυτά. Έχει σημασία αν είναι κεφαλαίο το L ή μικρό. Θα πω δύο λόγια για το Git και το GitHub. Και μετά θα προχωρήσουμε, γιατί είναι σημαντικό πριν αρχίσουμε να γράφουμε κώδικα να μιλήσουμε λίγο για το πώς διαχειριζόμαστε τον κώδικα. Λοιπόν, τώρα στην επόμενη διαφάνεια γενικά έχει, εντάξει, λέει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Είναι πιο απλά από ό,τι φαίνονται, δεν είναι τόσο δύσκολες οι εντολές. Αλλά πρέπει να πούμε λίγο κάποια πράγματα υποδομής. Λοιπόν, είχα κάνει μια μικρή εισαγωγή στο Git την προηγούμενη φορά. Τώρα θα την κάνω λίγο πιο αναλυτικά, θα το πούμε λίγο περισσότερο τώρα για το Git. Και πριν πούμε για τον Git, θέλω να κάνω λίγο μια εισαγωγή, να μιλήσω γενικότερα για version control. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα από developers, οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε δύο project. Πώς μπορεί να δουλέψει μια ομάδα πάνω σε δύο project, η οποία ο ένας αλλάζει ένα αρχείο, ο άλλος αλλάζει άλλο αρχείο, ο άλλος, ας πούμε, πειράζει το ίδιο αρχείο που έχω πειράξει κι εγώ,
Και, όλα αυτά, και εν τέλει από όλα αυτά πρέπει να βγάλουμε ένα ίδιο project, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να προκύψουν conflicts, μπορεί εγώ παράλληλα με τον άλλον να δουλεύω στο ίδιο αρχείο. Μπορεί μια γραμμή που θα αλλάξω εγώ σε ένα αρχείο, ένα if, το ίδιο if να το αλλάξει και ένας άλλος παράλληλα. Τι θα γίνει, πώς θα χειριζόμαστε όλα αυτά. Και άλλο ένα θέμα εδώ πέρα είναι ότι εγώ γράφω κώδικα και κάνω μια βλακεία κάποια στιγμή και ο κώδικας μου σταματάει να δουλεύει. Σβήνω κάτι, βάζω κάτι, φτιάχνω εγώ τώρα μια κλάση, ας πούμε, η οποία δεν ξέρω, έχει ένα ορθογραφικό και το πρόγραμμα σταματάει να κάνει compile ή βγάζει error. Πώς μπορώ να επιστρέψω πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα έρχεται να μας τα λύσει τώρα το λεγόμενο version control, που version control σημαίνει ουσιαστικά ότι είναι, στα ελληνικά είναι διαχείριση εκδόσεων, είναι ένα σύστημα, ένας τρόπος με τον οποίο καθώς γράφω κώδικα, κρατάω και ένα log με το τι αλλαγές έχω κάνει κάθε φορά στον κώδικά μου. Στην πιο απλοϊκή μορφή του είναι αυτό. Δηλαδή, αν εγώ πειράξω ένα αρχείο που προσθέσω μια γραμμή που λέει κάτι και έχω version control, η ιδέα είναι ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κρατηθεί κάπου ότι αυτή η γραμμή άλλαξε. Λοιπόν, τώρα version control υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το SVN, υπάρχει το Git, υπάρχει το Mercurial, υπάρχουν χίλια δυο τέτοιου είδους συστήματα. Ένα από τα πιο διαδεδομένα, ίσως και το πιο διαδεδομένο, δεν το ξέρω, είναι το Git. Είναι το Git για το οποίο έχουν φτιαχτεί πλατφόρμες όπως το GitHub, όπως το Bitbucket, όπως διάφορες. Πώς δουλεύει τώρα το Git, λοιπόν. Εμείς έχουμε, λοιπόν, για να το πούμε με τον πιο απλό τρόπο, έχουμε ένα file structure, ας πούμε, που έχει δύο αρχεία. Έχει το readme.txt και έχει, ξέρω εγώ, και το hello.py. Δεν θα μας βοηθήσει ο πίνακας, αλλά ας πούμε ότι αυτό λέει hello.py. Λοιπόν, καταρχάς, για να χρησιμοποιήσουμε το Git, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το πράγμα αποτελεί ένα Git repository, ένα αποθετήριο του Git, το οποίο στη διαφάνειά μας κιόλας είναι αυτό που κάνουμε με το git init. Πρακτικά ορίζουμε ότι αυτός ο φάκελος που έχει αυτά τα δύο αρχεία μέσα είναι ένα git repository. Για να το πω και πιο πρακτικά, όταν γράψουμε git init, αυτό που γίνεται είναι ότι στην πραγματικότητα φτιάχνεται ένας κρυφός φάκελος, ο οποίος λέγεται .git. Όταν γράφουμε git init, φτιάχνει εκεί πέρα που είμαστε ένα φάκελο που λέγεται .git. Εκεί μέσα κρατάει αυτό το log. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωραία. Το είπαμε ότι αυτό εδώ λοιπόν είναι μέσα σε ένα αποθετήριο του Git. Το δεύτερο βήμα τώρα είναι ότι αυτός έχει κρατήσει την αρχική version αυτού του κώδικα τώρα. Οπότε πάμε να κάνουμε εμείς τώρα μια αλλαγή. Πάμε εμείς τώρα στο hello.py και του προσθέτουμε ένα περιεχόμενο και του βάζουμε μέσα print hello. Αφού το κάνουμε, όταν βάλουμε κάποιο κώδικα μέσα στα αρχεία αυτά, πρέπει τώρα να ουσιαστικά πώς δουλεύει το Git. Το Git, καταρχάς, το ιστορικό αυτό με τις αλλαγές που λέμε, σπάει σε commits, σπάει σε μονάδες ουσιαστικά, οι οποίες περιέχουν όλες τις αλλαγές από μια χρονική περίοδο σε μια άλλη. Οπότε, η λέξη commit είναι πολύ σημαντική στο Git. Όταν έχω μια αρχική έκδοση, την αλλάξω κάπως και βρεθώ σε μία άλλη έκδοση. Δεν μας τα θέλουν δυστυχώς. Όχι, θέλω να ανοίξω το λευκό, ρε. Το notebook, ναι. Το ξαναγράφω μία τα ίδια. Είπαμε ότι έχουμε δύο αρχεία. Έχουμε ένα readme.txt και έχουμε και ένα hello.py. Στην αρχή είναι άδεια, ας πούμε.
κάνουμε κάποιες αλλαγές και έχουμε φτάσει να έχουμε πάλι το readme.txt και έχουμε τώρα το hello.py, το οποίο έχει μέσα όμως κάποιο περιεχόμενο, ξέρω εγώ, έχει μέσα print hello. Λοιπόν, για να κάνουμε track τώρα ότι από εδώ έως εδώ υπάρχουν κάποιες αλλαγές, υπάρχει αλλαγή στο αρχείο hello.py, θα μπορούσε παράλληλα να υπάρχει και μια αλλαγή στο readme. Κάνουμε το λεγόμενο commit, σε αυτό το σημείο δηλαδή, έχοντας κάνει την αλλαγή, εδώ πέρα κάνουμε το λεγόμενο commit, το οποίο γίνεται με την εντολή και όλα, θα τις δούμε, τις εντολές δεν χρειάζεται να τις μάθουμε ακόμα, θα τις δούμε στην πράξη. Τέλος πάντων, κάνοντας git commit, συγγνώμη, μια παράληψη, κάνοντας git add τα αρχεία μας ας πούμε και git commit, git commit, το οποίο παίρνει μάλιστα, εκτός από την εντολή, παίρνει μάλιστα και κάποιο μήνυμα. Έλα. Δυστυχώς δεν φαίνεται πολύ καλά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλω να δείξω εδώ πέρα, τι είναι. Κάνουμε μια αλλαγή στο hello.py, κάνουμε git add. Το git add ουσιαστικά λέει στο git το να κάνει το ότι θέλουμε στο επόμενο commit να περιλαμβάνονται οι αλλαγές σε όλα τα αρχεία, γι' αυτό έχω βάλει git add αστεράκι. Θα μπορούσα να κάνω git add μόνο το hello.py, δεν έχει σημασία. Το git commit τώρα, τι κάνει ουσιαστικά, μου χωρίζει τώρα, μου φτιάχνει ένα καινούριο point in time ας το πούμε, το οποίο τι κάνει, το οποίο περιλαμβάνει τώρα, περιλαμβάνει το changelog, περιλαμβάνει τις αλλαγές που έχουν γίνει από τη στιγμή που γίνει αυτό το commit μέχρι το προηγούμενο commit. Δηλαδή, θα το δούμε, θεωρητικά δεν είναι πολύ κατανοητές αυτές οι έννοιες, πρακτικά θα τις καταλάβουμε καλύτερα. Η ιδέα πάντως, στο πολύ απλό, είναι ότι όταν φτιάχνουμε μια μεγάλη εφαρμογή, εν τέλει καταλήγουμε να έχουμε ένα changelog, έχουμε καταλήξει να έχουμε μια σειρά από commits, τα οποία έχουν μάλιστα και κάποιο μήνυμα κάθε commit. Δηλαδή, κάποιος πρόσθεσε ένα feature. Εγώ πρόσθεσα, αντί να λέει απλά hello, το πρόσθεσα να διαβάζει και το όνομά μου και να λέει hello Δημοσθένης. Άμα το κάνω αυτό, είναι άλλο ένα commit. Οπότε είχα ένα commit που ήταν άδεια, έχω ένα commit που είναι πλέον με το hello σκέτο και έχω κι άλλο ένα commit που λέει hello Δημοσθένης. Όλο αυτό είναι μια σειρά χρονική. Ποιο είναι τώρα το πλεονέκτημα αυτό, ότι μπορεί ας πούμε το ένα commit να το έκανα εγώ, το επόμενο commit μπορεί να το έκανε... το όνομά σου? Μπορεί να το έκανε ο Λάζαρος. Αυτά τα δύο commits, τώρα τι γίνεται. Γενικά, μέσω του git μπορεί ο καθένας να δουλεύει στον τοπικό του υπολογιστή, να αλλάζει τον κώδικα, να κάνει αλλαγές, να φτιάχνει commits και στο τέλος τώρα, που έχουν φτιάξει όλοι... Αφού έχει φτιάξει ο ένας αυτά τα commits και έχει φτιάξει και ο άλλος αυτά τα commits. Ωραία. Κάθε ένα commit είπαμε ότι έχει κάποιες αλλαγές σε ένα ή περισσότερα αρχεία. Αυτά τα δύο τώρα, εμείς εν τέλει θέλουμε να τα βάλουμε σε ένα ουσιαστικά. Θέλουμε να ενώσουμε τις αλλαγές, το οποίο είναι και το λεγόμενο merge που λέει. Αυτή εδώ η διαδικασία λέγεται merge. Ουσιαστικά ότι από δύο διαφορετικές σειρές με commits, ότι ερχόμαστε, τις ενώνουμε, δηλαδή τώρα τι κάνει. Το git γενικά έχει έναν έξυπνο τρόπο, έχει διάφορους τέλος πάντων έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καταλάβει ακόμα και αλλαγές στο ίδιο αρχείο, το πώς μπορεί να τις συγχωνεύσει μαζί. Γιατί τι κάνει το git, έρχεται και λέει στη γραμμή 1 εγώ έβαλα αυτό και στη γραμμή 3 ο άλλος έβαλε κάτι άλλο. Μαντεύει το git ας πούμε ότι αυτά τα δύο είναι safe να τα βάλουμε μαζί. Άμα ήταν μια αλλαγή στην ίδια γραμμή, το git θα έρθει και θα σου πει ας πούμε ότι δεν μπορείς να τα βάλεις στην ίδια γραμμή. Εδώ έχεις conflict, πρέπει με το χέρι κάποιος από τους δύο ας πούμε να δει και να διορθώσει τέλος πάντων τον κώδικα έτσι όπως θα βγει. Αυτά είναι τα... Αυτά είναι τα πολύ fundamental του git. Άλλο ένα... Και το επόμενο πράγμα που θέλω να πω για το git σημαντικό
και μετά θα προχωρήσουμε, είναι το εξής. Όπως είπαμε, ο καθένας δουλεύει στον υπολογιστή του. Αυτοί μεταξύ τους πώς συνεργάζονται? Συνεργάζονται μέσω ενός, υπάρχει ουσιαστικά στο Git, υπάρχει ένα αποθετήριο. Ένα αποθετήριο είναι αυτό που έχουμε, ας πούμε, στο GitHub, όπου λέμε Seminar 2. Στο GitHub, τώρα τι γίνεται? Υπάρχει λοιπόν ένα κεντρικό αποθετήριο, ας πούμε, στο GitHub, και υπάρχουν τώρα οι χρήστες, οι developers, κάνουν clone από αυτό το αποθετήριο και αποκτούν στο τοπικό PC τους ουσιαστικά ένα clone αυτού του αποθετηρίου. Ωραία, αυτό είναι το git clone που έχουμε κάνει αρκετές φορές μέχρι τώρα. Πάμε σε ένα αποθετήριο το οποίο βρίσκεται στο GitHub, και δεν είναι μόνο το GitHub, υπάρχουν υπηρεσίες όπως το Bitbucket που είναι αντίστοιχες με το GitHub. Το αναφέρω αυτό. Το GitHub είναι ίσως η πιο διαδεδομένη, είναι πολύ γνωστό, χρησιμοποιείται από όλους. Έχουμε λοιπόν τώρα έναν χρήστη ο οποίος υπάρχει. Ο κώδικας αυτός υπάρχει στο αποθετήριο, υπάρχει στο PC. Ο χρήστης στο PC κάνει αλλαγές. Και τι κάνει στο τέλος? Έχοντας κάνει κάποιες αλλαγές, έρχεται και τις κάνει αυτές τις αλλαγές push, αυτό λέγεται push, στο αποθετήριο. Ουσιαστικά τις αλλαγές που έχει κάνει τοπικά στο PC του έρχεται και τις ανεβάζει πάνω στο αποθετήριο. Οπότε, να το ξαναπούμε λίγο. Ο χρήστης στο PC του κάνει commits. Τα commits που κάνει στο PC του έρχεται κάποια στιγμή και τα κάνει push πάνω στο αποθετήριο. Ταυτόχρονα αυτό το πράγμα, ταυτόχρονα μπορεί να το κάνει και ένας άλλος χρήστης. Να έχει κάνει και αυτός clone το αποθετήριο, να έχει κάνει αλλαγές και μετά να κάνει push. Τι γίνεται τώρα, αν έχει ανεβάσει αυτός. Αυτός έχει ανεβάσει. Έρχεται αυτός, κάνει αλλαγές και πάει να ανεβάσει. Δεν θα τον αφήσει. Αυτός όταν πάει να ανεβάσει θα του πει ότι ο δικός σου κώδικας είναι out of date. Κάποιος έχει κάτσει και κάποιος τον έχει κάνει update πριν από σένα. Οπότε, εδώ πέρα, για να μπορέσει να κάνει αυτός push, θα πρέπει πρώτα να πάρει τις τελευταίες αλλαγές από το repo. Αυτό δεν είναι clone, αυτό λέγεται pull. Pull σημαίνει δηλαδή ότι έρχομαι από το repo και παίρνω τις αλλαγές που έχουν γίνει σε σχέση με την τοπική μου έκδοση, έρχομαι και παίρνω ό,τι αλλαγές δεν είχα και τις βάζω εδώ πέρα. Αφού κάνω pull, μετά μπορώ να κάνω push. Κατά το pull είναι και όλα αν εγώ, ας πούμε, εδώ πέρα έχω κάποιο πρόβλημα, έχω ο κώδικας μου, ας πούμε, κάνει κάποιο conflict, έχω πειράξει κάτι που το έχει πειράξει και ο άλλος και δεν μπορούν να συγχωνευτούν αυτόματα, εδώ πέρα είναι που θα μου βγάλει ότι υπάρχει κάποιο conflict. Ένα ωραίο εργαλείο τώρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δεν θα το κάνουμε τώρα, αλλά μπορείτε να το δείτε στο σπίτι, είναι το try.github.io. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο που έχει φτιάξει το GitHub, στο οποίο τι κάνει, ουσιαστικά σου φτιάχνει κάποια σενάρια χρήσης του Git, στο οποίο έχεις μια κονσόλα, γράφεις εντολές, είναι κάτι σαν το Code Academy, ας πούμε, αντίστοιχο, αλλά για το Git. Σου έχει κάποια σενάρια, γράφεις κάποιες εντολές του Git, σου βγάζει κάποια σενάρια ότι ο άλλος πείραξε το ίδιο αρχείο, πάει λέγοντας. Είναι ωραίο να το δείτε στο σπίτι αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ξαναγυρνάμε τώρα στα δικά μας. Καταρχάς, πριν προχωρήσουμε, θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι πάνω στο Git? Σε αυτά που εξήγησα, υπάρχει κάτι, ας πούμε, που είναι, δεν το είπαμε καλά? Πρώτα κάνουμε pull. Το δικό μας αρχείο επηρεάζεται? Πες το λίγο στο μικρόφωνο, απλά για να τα ακούσει και ο μακρυσμένος. Όταν κάνουμε pull, το δικό μας αρχείο επηρεάζεται από αυτό? Όταν κάνουμε pull, αν υπάρχουν αλλαγές στο repo, στο ίδιο αρχείο. Με το ίδιο όνομα δηλαδή το αρχείο. Ναι, αν έχει έρθει ο άλλος και στο ίδιο αρχείο έχει κάνει αλλαγές, όταν θα κάνουμε pull θα επηρεαστεί το δικό μας. Ναι. Θα επηρεαστεί το δικό μας, ουσιαστικά θα προσπαθήσει να κάνει merge τις αλλαγές που είχε κάνει ο άλλος, θα προσπαθήσει να τις κάνει merge στο τοπικό μας. Δηλαδή θα προσπαθήσει να δει ποιες γραμμές έχει αλλάξει αυτός, ποιες έχω αλλάξει εγώ. Άμα υπάρχει, όπως είπα, το Git γενικά δουλεύει έξυπνα, δηλαδή προσπαθεί. Ακόμα και στο ίδιο αρχείο προσπαθεί να ενώσει, ας πούμε, τις γραμμές. Άμα έχεις πειράξει τη γραμμή 5 και εγώ τη γραμμή 10, θα προσπαθήσει να τις ενώσει. Θα σου βγάλει ένα αρχείο με τη δικιά σου γραμμή 5 και τη δικιά μου τη 10.
Τώρα αν αυτό το αρχείο που θα βγει παίζει ή όχι, το πριν κάνεις push, το δοκιμάζεις και βλέπεις, ας πούμε, αν ο κώδικας δουλεύει, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, καλώς ή κακώς όταν δουλεύει μια ομάδα από developers μαζί, ας πούμε, πάντα μπορεί να προκύψουν θέματα, κάποιος να κάνει κάτι που να σπάσει τον κώδικα του άλλου, έτσι. Αυτό, εδώ πρέπει να πω ότι αυτό είναι και ένα από τα καλά, από τα θετικά του Git, ότι αν εσύ όταν πάρεις τον κώδικα του άλλου, σου σπάσει το πρόγραμμα και σταματήσει να παίζει, εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις, εσύ δεν θα κάνεις push, θα το διορθώσεις το PC σου και μετά θα κάνεις push, οπότε στους άλλους μετά, ο κώδικας που θα ανεβάσεις πάνω στο repo θα παίζει. Να ρωτήσω κάτι άλλο εγώ. Αν κάποιος πειράξει την ίδια γραμμή με κάποιον άλλον, τότε τι γίνεται? Λοιπόν, αν κάποιος πειράξει την ίδια γραμμή με κάποιον άλλον, βγαίνει το λεγόμενο conflict. Conflict ουσιαστικά τι είναι? Σου λέει το Git ότι εγώ δεν μπορώ να τα ενώσω αυτά τα δύο αρχεία αυτόματα. Οπότε τι κάνω? Θα βάλω μέσα στο αρχείο και τις δύο αλλαγές. Τις μαρκάρει, τέλος πάντων, του βάζει ένα συγκεκριμένο. Τις μαρκάρει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Και τι σου λέει? Έλα εσύ τώρα χειροκίνητα, άνοιξε τον editor, δες ποιο από τα δύο είναι σωστό και φτιάχτο. Αυτό. Το φτιάχνεις εσύ χειροκίνητα και ανεβάζεις μετά τον κώδικα που δουλεύει. Αυτό είναι στο βασικότερο, ας πούμε, που πρέπει να πούμε, ότι με το Git η ιδέα είναι ότι στο repo που υπάρχει πάνω, ας πούμε, σε γενικές γραμμές ο κώδικας δουλεύει. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι ο κώδικας που ανεβαίνει πάνω είναι best practice να είναι λειτουργικός. Να μπορεί κάποιος να τον κάνει clone και να το τρέξει χωρίς να του σπάει, ας πούμε. Αυτή είναι η ιδέα. Εύκολο να το λέμε, πιο δύσκολο να το κάνουμε τις περισσότερες φορές. Ωραία, λοιπόν, ξαναγυρνάμε τώρα λοιπόν στα δικά μας. Είπαμε ότι εμείς ότι φτιάξαμε ένα φάκελο, edX work, όπως θέλουμε τον είπαμε, κάναμε git init. Άρα είπαμε ότι αυτός ο φάκελος είναι ένα αποθετήριο git. Ωραία. Ακόμα δεν το έχουμε συνδέσει ακόμα με κάποιο GitHub, απλά έχουμε πει ότι τοπικά πλέον αυτό είναι ένα git repository, οπότε κρατάμε αλλαγές. Τρέχουμε και τις εντολές που κάνει git config. Αυτές είναι εντολές που βοηθάνε όταν εγώ κάνω ένα commit και πω ότι άλλαξα το χι αρχείο ή ότι πρόσθεσα το χι feature. Αυτό δεν είναι ανώνυμο το commit που έκανα. Είναι ένα commit το οποίο έχει μέσα το email μου και το όνομά μου ή ό,τι έχω θέσει, τέλος πάντων, σαν email και όνομα με αυτή την εντολή. Το git ignore επίσης δεν μας πολύ. Το git ignore ουσιαστικά μας λέει ότι υπάρχουν κάποια αρχεία τα οποία δεν θέλουμε να τα... Μπορεί να είναι sensitive αρχεία, μπορεί να περιέχουν passwords, μπορεί να περιέχουν πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να ανέβουν πάνω στο repository και να φαίνονται σε όλους. Οπότε το git ignore είναι ένα αρχείο που μας βοηθάει ουσιαστικά να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωσή μας δεν θέλουμε, ας πούμε, να ανεβάζουμε τα .pyc. Τα .pyc, PYC, συγγνώμη. PYC είναι ουσιαστικά τα αρχεία της Python τα οποία έχουν γίνει compile. Τα οποία ούτως ή άλλως, όταν τρέξουμε τον κώδικα θα γίνουν compile, οπότε δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε. Δεν χρειάζεται να ανεβάζουμε στο repository, δεν έχει κανένα νόημα. Συγγνώμη, πριν κάνουμε αυτήν εδώ την εντολή, δεν θα την κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε αυτά. Έχουν γίνει δύο μικρές αλλαγές, αφαιρέθηκαν δύο εντολές από τη διαφάνεια. Θα κάνουμε το git add, θα κάνουμε το αρχικό commit. Δεν θα φτιάξουμε το origin στο GitHub ακόμα, θα το φτιάξουμε στο τέλος. Αφού γράψουμε τον κώδικα μας, θα το φτιάξουμε μετά. Εντάξει, ως εδώ. Όποιος θέλει βοήθεια μας λέει να πάει κάποιος μέντορας, έτσι. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε και στην επόμενη διαφάνεια. Ουσιαστικά μετά τι κάνουμε, όπως είπαμε με την εντολή που γράψαμε στην προηγούμενη διαφάνεια με το X-Block SDK, τι κάναμε, δημιουργήσαμε ουσιαστικά ένα
δημιουργήσαμε ένα μπλοκ με κώδικα που δώσαν αυτοί. Είναι ένας δοκιμαστικός κώδικας, τέλος πάντων, για να δούμε ότι δουλεύει όλο το περιβάλλον, έτσι. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε εδώ πέρα, μπορούμε αυτό το δοκιμαστικό κώδικα να τον εγκαταστήσουμε στο δικό μας έντεξ, για να τον τεστάρουμε λίγο, να δούμε ότι όντως το περιβάλλον δουλεύει, μπορούμε να φτιάξουμε blocks και αυτά που φτιάχνουμε να φαίνονται. Οπότε ας κάνουμε και την επόμενη διαφάνεια μία για να τη δούμε. Και μετά υπάρχουν και κάποια screenshots μέσα από τα οποία μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι βλέπουμε όντως τα ίδια πράγματα που θα έπρεπε να βλέπουμε. Στην παρουσίαση έχει δύο εντολές που έχουν μέσα τη λέξη origin. Είναι git remote add origin και git push origin master. Είναι αυτές τις δύο εντολές δεν τις κάνουμε. Θα τις κάνουμε μετά, αλλά δεν τις κάνουμε ακόμα γιατί δεν έχουμε φτιάξει το σχετικό αποθετήριο στο GitHub ακόμα. Θα τις κάνουμε λίγο πιο μετά. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε αυτήν εδώ την οθόνη. Όταν θα μπούμε μέσα στο... Όταν κάνουμε το run server, τέλος πάντων, που λέει στις προηγούμενες διαφάνειες, πρέπει να δούμε αυτή την οθόνη. Και συγκεκριμένα να έχει μέσα το links xblock. Αυτό είναι το βασικό. Όπου λέει index IP, βάζει την IP του Vagrant ή του ωκεανού, έτσι, δεν γράψετε index IP στο browser. Αν τοπικά βάζουν 192, 163, 3310 και 168. Ματάκια ακόμα για αυτό το πράγμα που κάνουμε. Όπως βλέπετε σε κάποιο σημείο τρέχουμε manage py run server. Αυτό θα το θυμάστε κιόλας και από την προηγούμενη φορά που τρέξαμε το Django, έτσι. Είναι αντίστοιχο. Δεν θέλω να πω κάτι. Ουσιαστικά τι τρέχουμε τώρα. Αυτό που τρέχουμε είναι ένα κομμάτι του XBlock SDK. Το SDK, εκτός από το script που χρησιμοποίησαμε για να μας δημιουργήσει τον αρχικό κώδικα, μας δίνει επίσης και κάποια εργαλεία για να τεστάρουμε τα block μας χωρίς να χρειάζεται να τρέχουμε ολόκληρο το index. Γιατί αυτό, γιατί το index είναι βαρύ, είναι αργό, δεν μας διευκολύνει στο να τεστάρουμε blocks που φτιάχνουμε. Οπότε τι κάνουν αυτοί. Μας έχουν φτιάξει ένα απλοποιημένο εργαλείο. Το λένε XBlock Workbench, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το εργαλείο λοιπόν, όπως είδατε, έχει απλά κάποια links με τα εγκατεστημένα blocks. Βάζουμε και εμείς το δικό μας block και το τεστάρουμε. Και βλέπουμε τι βγάζει. Ό,τι βλέπουμε και βγάζει μέσα στο workbench, θα μας τα βγάλει και στο index μετά. Οπότε αυτό είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ό,τι φτιάχνουμε, το τεστάρουμε στο workbench και μετά μπαίνει plug and play ουσιαστικά μέσα στο index. Plug and play, αφού το ενεργοποιήσουμε τέλος πάντων μέσα στο index. Έχουμε κάνει το κομμάτι αυτό, μισό λεπτάκι. Πόσοι από εμάς έχουμε δει το links xblock? Από εκεί κανείς? Okay. Οι περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα το είδαμε λοιπόν, το δοκιμάσαμε το blog μας, είδαμε ότι φαίνεται μέσα από το εργαλείο το δικό τους. Οπότε πάμε επιτέλους να γράψουμε λίγο κώδικα. Ή εντάξει, στην αρχική περίπτωση να αφαιρέσουμε κώδικα βασικά. Λοιπόν, καταρχάς, ας μπούμε μέσα στο φάκελο links, ας ανοίξουμε λίγο το αρχείο links.py που έχει φτιαχτεί. Το links.py γιατί είχε ονομαστεί έτσι, γιατί δώσαμε πριν, όταν τρέξαμε πριν το script, δώσαμε short name links. Γι' αυτό φτιάχτηκε ένα αρχείο με όνομα links.py. Το links.py τώρα τι έχει μέσα λοιπόν, όπως είδαμε και δοκιμάζοντάς το, αυτοί μας έχουν δώσει ένα κώδικα ο οποίος έχει ένα counter το οποίο αυξάνεται. Πατάμε click, το counter αυξάνεται. Click, αυξάνεται. Οπότε τι γίνεται. Εμείς αυτό τώρα θα το αλλάξουμε και θα βάλουμε το δικό μας. Ουσιαστικά θα αφαιρέσουμε το δικό τους κώδικα, θα αφαιρέσουμε το counter και θα βάλουμε το δικό μας. Οπότε ας αφαιρέσουμε λίγο καταρχάς τις γραμμές που γράφει στην παρουσίαση. Μέσα στο links py αφαιρούμε κάποιες γραμμές κώδικα που δείχνει μέσα στην παρουσίαση. Και στη συνέχεια θα έρθουμε και θα προσθέσουμε δικές μας γραμμές τώρα που να κάνουν τα πράγματα που θέλουμε. Και θα εξηγήσω κιόλας λίγο το τι κάνει κάθε ένα από αυτά που θα προσθέσουμε. Οπότε
Οπότε πάμε μέχρι τη διαφάνεια 14. Αφαιρούμε τις γραμμές που λέει μέχρι τη διαφάνεια 14 ή αντικαθιστούμε ό,τι λέει τέλος πάντων. Λόγια λίγο για το τι σβήσαμε ουσιαστικά. Τι ήταν αυτά που σβήσαμε, λοιπόν. Καταρχάς, κάθε block, αυτό που δημιουργήσαμε, η κλάση που μας δημιούργησε μάλλον το SDK, έχει μέσα, καταρχάς, κάποια attributes και κάποια functions, έτσι. Τα attributes στην περίπτωσή μας είναι το count. Όπως είδαμε, σβήσαμε μια γραμμή κώδικα η οποία έλεγε count ίσον integer κάτι. Το count ίσον integer κάτι τώρα, τι είναι, είναι μέσα στα xblocks, το ίδιο το index, για να μας διευκολύνει, μας δίνει κάποιους ειδικούς τύπους πεδίων, τους οποίους τις αποθηκεύει αυτό στη δικιά του βάση, στη βάση του index δηλαδή, και μας ουσιαστικά τι μας εξασφαλίζει, εμείς χωρίς να μπλέξουμε καθόλου με βάση, χωρίς να μπλέξουμε καθόλου με το πώς αποθηκεύονται δεδομένα, φτιάχνουμε απλά μία μεταβλητή, τη λέμε ότι είναι integer, ότι είναι string, ότι είναι hip z, τα οποία, αυτά που λέω εγώ τώρα γίνονται import επάνω στον κώδικα, άμα τα δείτε. Οπότε το ξαναλέω λίγο τι γίνεται. Αυτό μέσα στο definition της κλάσης, όπου μέσα στο definition της κλάσης του linkspy, του linksxblock ουσιαστικά, μπορούμε να ορίσουμε attributes τα οποία να έχουν persistence, δηλαδή να λέμε count is on integer και αυτό να αποθηκεύει, επειδή έχουμε κάνει import το integer επάνω από μια κλάση του index, την κάνει αυτός αυτόματα, την έχει persistence, την κρατάει και την αποθηκεύει, ώστε την επόμενη φορά που θα ξανατρέξουμε το ίδιο block να έχει κρατήσει το count. Θα το δούμε στην πράξη, γιατί αυτό το είδος το πεδίο, ας πούμε, θα το χρησιμοποιήσουμε για να αποθηκεύουμε το link που επέλεξε ο καθηγητής. Να το πούμε τόσο απλά. Εμείς στο δικό μας script, ο καθηγητής θα ορίζει τρία links. Αυτά τα links κάπου πρέπει να αποθηκευτούν, σε κάποια βάση, σε κάποιο είδους, σε κάποιο μηχανισμό. Αυτό ας πούμε το ένα όνομα μεταβλητής, ίσον string ας πούμε, το οποίο το έχουμε κάνει import από πάνω, θα κάνει το index να το αποθηκεύει για μας. Αυτά είναι functionalities που μας δίνει το ίδιο το index. Λοιπόν, το increment count, δεν θα το εξηγήσω τώρα, θα το δούμε μετά λίγο περισσότερο. Εκεί πέρα που αντικαταστήσαμε, αυτές εδώ οι γραμμές που αντικαταστήσαμε, τι ήτανε. Όταν μπήκαμε μέσα στο workbench, είδαμε ουσιαστικά ότι έγινε τρεις φορές, βγήκε το ίδιο πράγμα. Είδαμε μέσα στο workbench να μας βγάζει τρεις φορές το count τάδε. Αυτό είναι επειδή ο αρχικός ορισμός αυτού του function εκεί πέρα μας εμφάνιζε το links, είχε τρεις φορές το links μέσα ουσιαστικά. Γι' αυτό εμφανιζόταν τρεις φορές. Αυτό το αντικαθιστούμε ώστε την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε το workbench να το βγάζει μία φορά. Αυτά στα πολύ γρήγορα. Και ερχόμαστε τώρα λοιπόν, το επόμενο κομμάτι τώρα που θα κάνουμε, τι είναι λοιπόν. Το επόμενο κομμάτι είναι, αφαιρέσαμε το count, εμείς δεν έχουμε count στη δικιά μας εφαρμογή. Έχουμε όμως άλλα πεδία. Έχουμε τα πεδία, όπως είπαμε, το δικό μας blog θα εμφανίζει τρία links, τα οποία θα ορίζει ο καθηγητής. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μεταβλητές για κάθε ένα από αυτά τα τρία links. href1, href2, href3. Τα οποία κιόλας τι λέμε, ότι αυτά εδώ πέρα είναι strings. Οπότε τι κάναμε, έχουμε φτιάξει τρία πεδία τύπου string, τα οποία θα αναλάβει το index να μας τα κάνει persistent, να μας τα αποθηκεύει. Κάθε φορά δηλαδή που αλλάζει αυτό το πεδίο για οποιοδήποτε λόγο, το index το ίδιο θα αναλαμβάνει να μας αποθηκεύει την αλλαγή. Εκεί που ήταν το count ουσιαστικά δηλαδή, εμείς προσθέτουμε τρία πεδία τώρα, href1, href2, href3. Μεταβλητές αυτές, και μετά θα κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα να προλάβουν όλοι. Λοιπόν, εκτός από τις μεταβλητές, όπως είπαμε, το linksxblock έχει μέσα και κάποια functions, κάνει def κάποια πράγματα, έτσι, κάνει def κάποια views ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα από αυτά τα views που κάνει def
είναι το student view. Το student view τι είναι, αυτό που βλέπει ο φοιτητής. Αυτό που όταν μπήκαμε εμείς στο workbench είδαμε να δείχνει count is other. Λοιπόν, εμείς τώρα, στην περίπτωσή μας, δεν θέλουμε μόνο student view, αλλά θέλουμε, καταρχάς θέλουμε να μπορεί ο καθηγητής να ορίζει τα links. Για να ορίζει ο καθηγητής τα links, θα πρέπει να κάνουμε εμείς define ένα δικό μας view, το studio view. Αυτό είναι το view, λοιπόν, για να ξαναπούμε λίγο για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Το index αποτελείται από δύο components. Αποτελείται από το LMS και αποτελείται και από το CMS ή αλλιώς studio. Το LMS είναι αυτό που βλέπει ο φοιτητής. Το CMS ή το studio είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο καθηγητής για να φτιάξει το μάθημά του. Με το studio ανεβάζει εκπαιδευτικό υλικό, στείνει τα blogs με βάση την ιεραρχία που είπαμε πριν. Ουσιαστικά με το studio, λοιπόν, για να μπορούμε να πούμε ότι ο καθηγητής κάνει customize το XBlock που θα φτιάξει, τι κάνουμε? Φτιάχνουμε ένα studio view, δηλαδή φτιάχνουμε ένα administration interface ουσιαστικά για τον καθηγητή, που θα το βλέπει μέσα από το studio. Οπότε τι θα κάνουμε εμείς, λοιπόν? Πρακτικά θα κάνουμε copy-paste αρχικά το student view και θα το αλλάξουμε. Αυτή είναι η ιδέα. Δηλαδή, θα το αλλάξουμε, θα περάσουμε λίγο μία-μία αυτές τις εντολές. Θα περάσουμε μία-μία αυτές τις εντολές, θα εξηγήσουμε τι κάνει κάθε μία. Αλλά πριν το κάνουμε, να προλάβουν όλοι να φτάσουν λίγο σε αυτό το σημείο. Οπότε, κάντε τις copy-paste για τώρα, μην πάτε παρακάτω και θα τις εξηγήσουμε μία-μία μετά το τι κάνουν. Λοιπόν, δημιουργήσαμε λίγο το view. Αυτό προφανώς αυτή τη στιγμή δεν κάνει και τίποτα. Προφανώς δεν παίζει βασικά αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί κάποια από αυτά τα πράγματα που έχουμε βάλει εδώ πέρα δεν τα έχουμε φτιάξει ακόμα. Ωστόσο, να εξηγήσω λίγο τι έχουμε κάνει τώρα. Λοιπόν, κάνοντας Dev Studio View, έχουμε πει ότι υπάρχει ένα view μέσα στο block μας, το οποίο λέγεται Studio View. Studio View είναι αυτό και το όνομα είναι συγκεκριμένο προφανώς, είναι το όνομα του view που θα καλέσει το Edex Studio, δηλαδή το interface του καθηγητή, για να δείξει. Λοιπόν, τι έχει αυτό τώρα το function μέσα, το οποίο άμα δείτε είναι αντίστοιχο με αυτό που έχει το student view. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτός ο κώδικας είναι copy-paste από το student view με κάποιες μικροαλλαγές. Λοιπόν, καταρχάς αυτή εδώ η εντολή, το resource κάτω παύλα string, είναι άμα δείτε ένα function που ορίζεται μέσα στο ίδιο το XBlock. Δηλαδή είναι λίγο πιο πάνω, κάπου πιο πάνω κάνει def resource string κάτι. Τι κάνει resource string? Διαβάζει ένα αρχείο και μας το βάζει σε ένα string. Τόσο απλά. Η resource string του βάζουμε ένα path, πάει, βρίσκει το αρχείο, το διαβάζει και επιστρέφει τα περιεχόμενά του σε ένα string που εμείς το λέμε HTML στην περίπτωσή μας. Έτσι αποφασίσαμε να την πούμε τη μεταβλητή. Μετά ορίζουμε κάποιες άλλες μεταβλητές τώρα, οι οποίες εδώ ίσως είναι λίγο πιο μπερδεμένο. Τι κάνουμε? Ορίζουμε μια μεταβλητή η οποία λέμε ότι το href1 θα είναι το self href1. Τώρα, από εμάς που ξέρουμε αντικείμενο στραφή προγραμματισμό, πόσοι δεν ξέρουμε μάλλον τι είναι το this? Έχουμε κάποιον που δεν ξέρει τι είναι το this? Το τι αντιπροσωπεύει, δεν είναι κακό. Ωραία, αφού το ξέρουμε όλοι λοιπόν, ας πούμε ότι θα πω απλά ότι το self είναι το this. Ωραία. Άρα τι κάνουμε εδώ πέρα? Το href1 ίσον self href1 σημαίνει ότι θα πάει στο this href1, το οποίο τι είναι? Είναι το href1 που ορίσαμε πιο πάνω. Εκεί που αντικαταστήσαμε το count με href, με διάφορα href, αυτό το self href1 είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Και το άλλο, το or κενό, σημαίνει ότι αν το href1 δεν έχει οριστεί, δεν έχει τιμή για κάποιο λόγο, τι κάνουμε? Ερχόμαστε και του βάζουμε το κενό. Αυτό το κάνουμε, αυτό είναι ουσιαστικά απλά για λόγους για να μην σκάει σε περίπτωση που το href δεν έχει τιμή. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ποιος από σας δεν έχει καταλάβει τώρα αυτό που είπα? Είναι σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτό να τον κώδικα τι κάνει. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι? Την πρώτη γραμμή αυτήν. Αυτήν. Λοιπόν, ξαναλέω. Η resource string είναι μια συνάρτηση. Δεν είναι του Django, δεν είναι της Python, είναι δικιά μας.
έχει γίνει dev λίγο πιο πάνω, μέσα στο ίδιο στο link spy. Ωραία. Και τι κάνει αυτή η συνάρτηση τώρα? Το μόνο που κάνει είναι ότι πάει, βρίσκει ένα αρχείο με αυτό το PA, πάει, πάει στο static HTML, links edit HTML, το ανοίγει αυτό το αρχείο και κάνει return, επιστρέφει ουσιαστικά σε εμάς σαν string πλέον τα περιεχόμενα του αρχείου. Αυτό δεν κάνει, είναι απλή συνάρτηση, δεν κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε τα πιάσαμε τα ISREF. Ωραία, τώρα πάμε, ξαναρωτάω μία γιατί τώρα θα πάμε στα ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα το fragment. Λοιπόν, το fragment τι είναι τώρα ουσιαστικά? Το fragment είναι είναι μια κλάση που μας δίνει η Python ουσιαστικά. Δεν θυμάμαι η Python ή το Django. Το οποίο τι κάνει τώρα? Καταρχάς, παίρνει σαν όρισμα αρχικά ένα κώδικα HTML. Παίρνει ένα DOM, ένα HTML. Να το αφήσουμε έτσι. Και τι κάνει τώρα αυτό? Το κάνει parse, δηλαδή αναγνωρίζει μέσα σε αυτό το HTML που του περάσαμε σε ποιο σημείο είναι τα JavaScript, σε ποιο σημείο είναι τα CSS, πού είναι το body. Ουσιαστικά το κάνει parse, δηλαδή αναγνωρίζει τα διάφορα components που περιλαμβάνει το HTML. Θα κάνω μια γρήγορη ανακεφαλαίωση του τι έχει μέσα το HTML. Το HTML τι κάνει? Έχει μια δομή ότι ανοίγουμε ένα tag HTML, κλείνουμε ένα tag κάθετος HTML. Και μέσα αυτό έχει μια εμφολευμένη δομή όπου βάζουμε πράγματα, όπως μέσα στο HTML ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε head. Ανοίγει head, κλείνει head. Και πάει λέγοντας. Οπότε τι γίνεται? Το fragment ουσιαστικά τώρα αναγνωρίζει ποια από αυτά τα κομμάτια υπάρχουν μέσα σε αυτό που του βάλαμε και πού βρίσκονται αυτά. Δεν θα ζωγραφίσω κάτι έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τώρα αφού το ξεκίνησες κάτω. Εντάξει. Οπότε, το fragment λοιπόν έχει πάει εδώ, έχει κάνει parse λοιπόν το HTML και ερχόμαστε τώρα και τι του λέμε. Ερχόμαστε και καλούμε μία μέθοδο τώρα στο fragment, το οποίο πάει εκεί πέρα που βρήκε JavaScript, πάει και προσθέτει από κάτω ένα καινούριο JavaScript. Και γιατί το κάνουμε αυτό τώρα? Γιατί αυτό εδώ πέρα το πράγμα τώρα θα φορτωθεί μαζί με το block που θα φτιάξουμε. Κάθε φορά, όταν ο καθηγητής ανοίγει το interface του διαχειριστή, θα φορτώνει εκτός από αυτό το HTML που έχουμε μέσα στο αρχείο, θα φορτώνει και αυτό το extra JavaScript που του προσθέσαμε εδώ πέρα. Ναι. Μπορούμε να το αντικαταστήσουμε αυτό με το HTML. Ποιο τώρα λες? Με τη μεταβλητή. Αυτό που υπάρχει στην παρένθεση, στο add JavaScript. Όλο αυτό. Αυτό εδώ πέρα, όχι, δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το HTML. Το HTML χρησιμοποιήθηκε για να φτιάξουμε το fragment. Ναι. Από εδώ και πέρα, τώρα φτιάξαμε το fragment και τι έρχομαστε μετά και του λέμε? Add JavaScript, τι JavaScript θα προσθέσεις? Θα πάρεις από αυτό εδώ το αρχείο, θα διαβάσεις το αρχείο αυτό και θα προσθέσεις το JavaScript που έχει μέσα αυτό το αρχείο. Ουσιαστικά τι θα κάνει αυτός, για να το πω πιο απλά. Αυτός θα έρθει και θα βάλει αυτό το JavaScript inline, όπως λέμε. Inline σημαίνει ότι αυτός δεν θα βάλει link προς το JavaScript, δεν θα βάλει ένα link που θα πηγαίνει προς το JavaScript, θα το βάλει μέσα στον κώδικα, χήμα. Υπάρχει λόγος. Ο λόγος είναι ουσιαστικά γιατί με τον τρόπο που δουλεύει το index δεν βολεύει το να φορτώσουμε ένα εξωτερικό JavaScript, βολεύει να τα βάζουμε inline. Εδώ θέλω να ρωτήσω λίγο πριν προχωρήσουμε. Από εσάς τώρα, πόσοι καταρχάς δεν ξέρουν τι είναι το JavaScript? Όχι μάλλον δεν ξέρουν τι είναι το JavaScript, πόσοι δεν ξέρουν πώς χρησιμοποιείτε το JavaScript, πού χρησιμοποιείτε, τι κάνει, γιατί χρησιμοποιείτε? Παιδιά, μην τρέπεστε. Ωραία. Αυτό, μην τρέπεστε, να το πούμε. Δηλαδή, για έλεγχο των απαντήσεων που δίνουμε στο client, μία φόρμα. Περίπου. Το JavaScript ουσιαστικά τι είναι? Είναι μία γλώσσα
η οποία είναι αυτό που λέμε client-side γλώσσα, δηλαδή δεν τρέχει στο server, τρέχει στο browser μας αυτή η γλώσσα. Και τι κάνει, μας επιτρέπει ουσιαστικά μία σελίδα, το HTML δεν είναι δυναμικό, είναι στατικό. Δεν μπορούμε το περιεχόμενο του δυναμικά να το αλλάζουμε και να λέμε ότι αν γίνεται κάτι, κάνε κάτι άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στην HTML, μπορούμε να το κάνουμε είτε στο server side με PHP, με Python, με Django, με όλα αυτά που κάνουμε. Από τη στιγμή που έχει κατέβει τώρα στο client, το μόνο τρόπο για να το πειράξουμε είναι με την JavaScript. Η JavaScript μας επιτρέπει λοιπόν να γράφουμε κώδικα, ο οποίος μεταβάλλει το HTML μας δυναμικά ουσιαστικά. Δηλαδή μπορεί να κάνει τα πάντα βασικά. Έχει μεταβλητές, δεν έχει κλάσεις, έχει τέλος πάντων ένα άλλο σύστημα για να διαχειρίζεται τα αντικείμενα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το JavaScript είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε client-side πράγματα. Όπως είπε ο κύριος, ας πούμε, άμα λαθασμένο input, ο χρήστης βάζει λάθος input σε μια φόρμα, πώς το κάνουμε validate, πώς τσεκάρουμε αν είναι σωστό, με JavaScript. Ή ένας άλλος τρόπος που θα το δούμε τώρα πολύ είναι, εμείς θέλουμε, όταν υποβάλλουμε μια φόρμα, ας πούμε, πώς μπορούμε να στέλνουμε στο server κάποια πράγματα ασύγχρονα. Θα το δούμε τώρα στην πράξη τι εννοώ ασύγχρονα. Λοιπόν, οπότε, είμαστε καταρχάς σε αυτό εδώ το κομμάτι, είμαστε όλοι clear το τι κάνει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς μετά ό,τι blocks φτιάξουμε θα έχει μια τέτοια λογική. Θα υπάρχει ένα student view, ένα studio view, τα οποία μέσα θα κάνουν πράγματα, θα φορτώνουν κάποια resources και θα κάνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, αφού λοιπόν φτιάξαμε αυτό το πράγμα, ερχόμαστε να φτιάξουμε και αυτό, όπως είδαμε, ψάχνει ένα αρχείο, links edit html. Αυτό το αρχείο δεν υπάρχει, πρέπει να το δημιουργήσουμε. Για να μην χάσουμε χρόνο να φτιάχνουμε τώρα το html φόρμα, σας τον δίνουμε έτοιμο τον html κώδικα εδώ πέρα. Οπότε τι κάνουμε, ερχόμαστε και φτιάχνουμε το αρχείο links static html, τέλος πάντων links edit html, και εκεί μέσα βάζουμε αυτό τον κώδικα, copy paste όπως είναι. Όσο το κάνουμε, ας προχωράμε και στο επόμενο, φτιάχνουμε και το JavaScript με αντίστοιχο τρόπο. Πάλι ένα copy-paste, τον JavaScript κώδικα θα τον εξηγήσουμε. Απλά τον κάνουμε ένα copy-paste τώρα. Εξηγήσουμε λίγο τι έχουμε φτιάξει τώρα. Τι είναι αυτό, τι είναι όλα αυτά που έχουμε βάλει. Πάμε να τον περάσουμε λίγο τον κώδικα. Πάμε λοιπόν λίγο στο JavaScript κώδικα, στη διαφάνεια 19. Τι κάνουμε, καταρχάς. Για όσους δεν ξέρουν, για όσους δεν έχουν ξαναδεί JavaScript, η αλήθεια είναι ότι είναι εκτός του σκόπου του σεμιναρίου να μάθουμε JavaScript. Θα πω τα πολύ βασικά, το πώς δουλεύει. Το JavaScript τέλος πάντων έχει μια δομή, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω τώρα, C-like, δεν ξέρω πώς θα το έλεγε κανείς. Τέλος πάντων έχει, για να ορίσουμε function, γράφουμε αυτό εδώ πέρα, function και ένα όνομα. Function και ένα όνομα, παίρνει κάποια arguments. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι η παγκόσμια σταθερά σε όλες τις γλώσσες, ότι μέσα στην παρένθεση βάζουμε τα arguments. Και τι κάνουμε τώρα με τα... Λοιπόν, αυτό εδώ το δολάριο που βλέπουμε... Να το κάνουμε λίγο. Να το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε zoom. Αντέγραψε σε ένα notepad, άμα είναι, ναι. Μας κάνει. Να το παράκανα. Ωραία. Γενικά δεν βολεύει να το διαβάσετε αυτό το πράγμα από τον πίνακα, βολεύει να το δείτε στο δικό σας, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέμε. Πάνω ορίζεται ένα function με ένα όνομα το οποίο παίρνει κάποια arguments τα οποία είναι στάνταρ. Όλη αυτή η γραμμή είναι πάνω κάτω στάνταρ από το όνομα, έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μας θα δίνει, τα arguments μας θα δίνει το index. Τα έχουμε έτοιμα. Μας δίνει το runtime και το element. Λοιπόν, το element αντιπροσωπεύει ουσιαστικά τι... Όπως είπαμε, μέσα σε μια σελίδα του index μπορούν να μπουν πολλαπλά blocks.
Μπορούν να μπουν πολλαπλά block, σημαίνει ότι κάθε block πρέπει με κάποιο τρόπο να το αναγνωρίζουμε μέσα στο JavaScript. Το element αυτό είναι το block το δικό μας μέσα στη γενικότερη σελίδα. Αυτό είναι το element. Τώρα, το δολάριο element, το δολάριο καταρχάς είναι... Υπάρχει μια βιβλιοθήκη στη JavaScript. Όπως είπαμε, το Django είναι μια βιβλιοθήκη. Στην JavaScript υπάρχει μια βιβλιοθήκη η οποία λέγεται jQuery και η οποία τι κάνει αυτή ουσιαστικά. Το μόνο που κάνει και είναι ωραία αυτή η απλότητα που έχει, ορίζει μια συνάρτηση η οποία είναι η δολάριο. Αυτή η συνάρτηση τι κάνει τώρα λοιπόν? Κάνει παπάδες. Να το πούμε τόσο απλά. Λοιπόν. Όχι, θα το κάνουμε μάλλον στον πίνακα. Όχι, αυτό είναι. Α. Είδες που θέλεις μου. Ναι. Κάπου είχε ένα... Δεν το θυμάμαι. Α. Έτσι, διευκόλυνση. Λοιπόν, το jQuery τώρα τι κάνει? Έχει μία δομή. Έχει δολάριο. Παίρνει ένα όρισμα. Και μετά αυτή η συνάρτηση επιστρέφει ένα αντικείμενο τώρα, το οποίο αντικείμενο έχει μέσα, αυτό όπως είπα κάνει παπάδες μέσα, τέλος πάντων έχει, μετά έχει κάποιες συναρτήσεις πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ποια είναι η λογική του τώρα? Μέσα στην παρένθεση βάζουμε αυτό που λέμε selector. Selector σημαίνει ότι... Δεν ξέρει CSS καθόλου. Να κλάσει, δεν ξέρει τι ξέρει τέτοια πράγματα. Όπως έχει τελειώσει και με το Git και το έχει στείλει και στο My Luck and Do, είναι ελεύθερος, έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε σήμερα. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει πάλι το τελευταίο μάθημα, πάλι η ίδια ώρα. Την επόμενη φορά θα γίνει λίγο θεωρία. Θα μιλήσουμε λίγο για την άσκηση που έγινε σήμερα, για το homework όπου κόλλησε κανείς. Και μετά θα συζητήσουμε λίγο για τη συνεισφορά. Θα δούμε λίγο πώς θα γίνουν οι ομάδες, τι θα κάνει κάθε ομάδα. Θα έχουμε μια λίστα με τις πιθανές συνεισφορές που μπορεί να αναλάβει κάθε ομάδα. Αυτά θα γίνει. Την επόμενη φορά δεν θα κάνουμε κώδικα αυτών καθεαυτών. Θα είναι πιο πολύ απορίες και σχηματικά.